ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει πλέον η εξάπλωση του κοροναϊού που ξεκίνησε από αυτήν την ψαραγορά στην πόλη Γουχάν της Κίνας. Ο κόσμος καλείται να είναι πολύ προσεκτικός στις δημόσιες συναθρήσεις. Για το λόγο αυτόν έχει ανασταλεί η λειτουργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλη η περιοχή έχει τεθεί σε καραντίνα. If the virus turns out to be readily transmissible from human to human, then we'll have a much larger problem on our hands. 及时向世界卫生组织、有关国家和地区组织以及港澳台地区通报疫情信息，并保持密切沟通。 Είναι εδώ ο Παντελής Γκόνος, γιατί έχουμε ένα ύποπτο κρούσμα στην Ιταλία. Ύποπτο κρούσμα στην Ιταλία, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης την τελευταία ώρα, πρόκειται για μια γυναίκα η οποία είχε ταξιδέψει. Τραγουδίστρια, έκανε περιοδεία στην Κίνα και είχε ταξιδέψει και στην πόλη Γουχάν. Επέστρεψε στην Ιταλία και παρουσίασε όλα τα ύποπτα συμπτώματα. Νοσηλεύεται στην απομόνωση στην πολυκλινική του Μπάρι και αύριο λένε ότι θα ξέρουν. Είμαστε ήδη σε ζωντανή σύνδεση με την Πάτρα και τον Χρήστο Αδουλάκο. Χρήστο, καλησπέρα. Βλέπω ότι είσαι ασορτή με το σκηνικό απόψε. Νωρίτερα επεισόδια μεταξύ καρναβαλιστών και αστυνομικών. Διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τον κορονοϊό, σύνδεση με το Μέγαρο Μαξίμου. Οποιοσδήποτε εφησυχασμός είναι ανεπίτρεπτος. Γι' αυτό και προτιμήσαμε να πάρουμε εγκαίρως αυστηρά προληπτικά μέτρα, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Η εξάπλωση και διασπορά του νέου κοροναϊού συνεχίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Σας ανακοινώνουμε ένα συνολικό αριθμό 190 κρουσμάτων συνολικά στη χώρα από την αρχή της επιδημίας, 36 από τα οποία είναι υποδιερεύνηση αυτή τη στιγμή. 11 κρούσματα δεν έχουν σαφές ιστορικό, επιδημιολογική σύνδεση, ταξιδιωτικό ή επιδημιολογική σύνδεση. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε σήμερα τα εξής περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της διασποράς της νόσου στην πατρίδα μας. Κλείνουν όλα τα εμπορικά κέντρα, όλα τα καφέ, μπαρ και καφετέριες, όλη η εστίαση εκτός delivery και take away. Η εξάπλωση της επιδημίας κορονοϊού εντός και εκτός της Ασίας συνεχίζεται δραματικά. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 20.000, ενώ σημειώνονται σε τουλάχιστον 24 χώρες. Ο Λι Γουενλιάνγκ, ο γιατρός που έγινε γνωστός για τη μάχη του κατά του κορονοϊού από την πρώτη στιγμή, πέρασε στην άλλη πλευρά. Βρέθηκε θετικός στο τεστ ανίχνευσης κορονοϊού. Ο Λι είχε κατηγορηθεί από την αστυνομία για διασπορά πληροφοριών στην προσπάθειά του να προειδοποιήσει τον κορονοϊό. Αυτό που έγινε εδώ ήταν το ότι το υποτιμήσαμε. Πολύ απλά το υποτιμήσαμε. Συνεχίσαμε να ζούμε κανονικά, για να με τις βόλτες μας, με τα παιδιά μας. Τα σχολεία είχαν κλείσει στις ζώνες τις κόκκινες ήδη από την πρώτη εβδομάδα για πρόληψη. Και αυτό ήταν κάτι καλό. Όμως κανείς δεν κατάλαβε ότι αυτό δεν ήταν διακοπές.
Δύο φοιτήτριες, μια Κύπρια στην Ιταλία και μια Ελλαδίδισσα στην Κίνα, εξηγούν γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουν ούτε στο ελάχιστο τις εντολές αν θέλουμε να μην ξεφύγει η κατάσταση με τον κορονοϊό. Εγώ ελπίζω πραγματικά να δείξουμε την ίδια πορεία που έχει δείξει η Κίνα. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή το παράδειγμα της Ιταλίας και έχουμε και το παράδειγμα της Κίνας. Και η απόφαση του κάθε Έλληνα πρέπει να είναι τι θέλω να ζήσω. Κύριε Στραβελάκη, αυτή τη στιγμή η επιδημία μπαίνει σε φάση επιτάχυνσης, τρομακτικής επιτάχυνσης. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα, για να αποφύγουμε τα φαινόμενα αυτά, και από τα σχολεία. Ο ελληνικός λαός επέδειξε παροιμιώδη απειθαρχία και πήγε όλοι μαζί στις καφετέριες, στις εκκλησίες, οπουδήποτε αλλού και άρχισε να γίνεται μια μαζική διασπορά. Πώς το είπατε, παροιμιώδη απειθαρχία. Ακριβώς. Τα εκθετικά φαινόμενα για τα οποία χαρακτηρίζουμε την εξάπλωση των ιών είναι πολύπουλα φαινόμενα. Φαινόμενα που αρχίζουν και φαίνονται μικρά και φεύγουν πολύ εύκολα εκτός ελέγχου. Νεκρική σιγή στον Πέργαμο της Ιταλίας, καθώς τα στρατιωτικά φορτηγά μεταφέρουν τα εκατοντάδες θύματα ενός αόρατου εχθρού. 475 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία ημέρα. Τα νεκροταφεία στην περιφέρεια της Λομβαρδίας έχουν γεμίσει. Πριν από λίγο έδωσα εντολή στους συναρμόδους υπουργούς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Μου έγραψε κάποιος γνωστός μου, πολύ σοβαρός επιστήμονας, από τους παγκόσμια καταξιωμένους ανθρώπους, πως κάνουμε πολύ φασαρία για λίγους ηλικιωμένους και ανίκανους από τα χρόνια νοσήματα συμπολίτες μας. Η απάντηση που δίνω εσωτερικά μέσα μου και την αφήνω στην κρίση σας είναι πως το θαύμα της ιατρικής επιστήμης του 2020 είναι η παράταση της ποιοτικής επιβίωσης αυτών των ατόμων, πολλοί από τους οποίους είναι μανάδες και πατεράδες μας, είναι γιαγιάδες και παππούδες. Η απάντηση είναι πως τιμούμε όλους, σεβόμαστε όλους, προστατεύουμε όλους, αλλά κατεξοχήν αυτούς. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε, ούτε να έχουμε ταυτότητα χωρίς αυτούς. Το αν θα έχουμε λιγότερους θανάτους σε αυτόν τον πληθυσμό μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Δείτε την Ιταλία και την Ισπανία και θα σας πω δύο λόγια παρακάτω γι' αυτό. Θυμηθείτε αυτά τα λόγια κάθε μέρα από εδώ και εξής. Την τελευταία λέξη δεν θα την έχει ο θάνατος. Πρέπει κάθε γλώσσα να μιλεί την καλοσύνη της ημέρας. Ας γίνει αυτός ο αγώνας όλων μας.